se me hace. Tiene αυτό το μήνυμα, παγίδα. Τι είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα αυτό είναι ένα δόνομα για άντληση χρημάτων από αναποψία στους καταναλωτές. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια εταιρεία που το κάνει, είναι από διάφορες πηγές. Έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό σου και σου λέει πώς είσαι, χωρίς τίποτε λεπτομέρειες. Εάν απαντήσεις πίσω, μα ποιος είσαι που τηλεφωνάς ή ποια είσαι που μου στέλνεις το μήνυμα, αυτό σημαίνει από τα 3 μέχρι τα 5 ευρώ. Δηλαδή, αν απαντήσει κάποιος αυτό το που είσαι μωρό μου, θα χρεωθεί με 5, από 3 έως 5 ευρώ. Μάλιστα. Και ναι. Μπορεί να είναι και έναν απλό το πώς είσαι, για να μην υποψιαστεί ότι είναι σεξουαλικού περιεχομένου το μήνυμα. Άρα υπάρχουν και άλλα. Κάποιοι υποψιάζονται. Μπορεί να είναι και έναν αθώο μήνυμα. Υπάρχουν και μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και μάλιστα πολύ ισχυρά. Αυτά τα μηνύματα απευθύνονται σε μία κατηγορία καταναλωτών. Άλλη κατηγορία καταναλωτών είναι το ήπιου περιεχομένου σεξουαλικά μηνύματα και η τρίτη κατηγορία είναι αυτά τα αθώα μηνύματα. Το πώς είσαι, χωρίς το μωρό μου, χωρίς το σεξ, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Εάν απαντήσεις πίσω, που φυσιολογικά κάποιος ανυποψίαστος πολίτης, μα ποιος είναι αυτός που ξέρει το τηλέφωνο μου, θα απαντήσει πίσω. Άρα αν πέσουμε πίσω, στην παγίδα και απαντήσουμε, χάσαμε τα 5 ευρώ. Όχι μόνο τα 5, ο τρόπος και οι διαδικασίες που ακολουθούνται δεν είναι 5. Είναι με τέτοιον τρόπο τα 5 θα γίνουν 25 και 35. Α, έχει και συνέχεια η διαδικασία, άρα μπορεί να γίνουν και 30 τα ευρώ. Μάλιστα, την έχουν πάθει ήδη οι συμπολίτες μας. Βεβαίως και ερευνούμε τέτοια παράπονα, όχι μόνο η υπηρεσία μας και το γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσης Τηλεπικοινωνίου βλέπει. Απλώς ο κόσμος όταν υπάρχει υποχρέωση ότι οποιονδήποτε μήνυμα θα πρέπει να λέει και το κόστος της κλήσης. Εάν δεν λέει το κόστος της κλήσης, είναι σοβαρή παράβαση. Επιπλέον, οποιονδήποτε μήνυμα έρθει, θα πρέπει να υπάρχει και η διαδικασία να σταματήσει η ροή αυτών των μηνυμάτων. Εάν δεν υπάρχει η διαδικασία που σου λέει ότι στείλε SMS στο τάδε για να σταματήσω να μην σου στέλνω και αυτό είναι παράβαση. Μάλιστα. Το άλλο που είναι παράβαση είναι η ανεπιθύμητη άγρα πελατών. Είναι αθέμητη εμπορική πρακτική. Όταν σου στείλει μια φορά, καταλάβω το. Έστω και χωρίς χρέωση, μια-δύο φορές καταλάβω το. Αλλά εάν συνεχίσει μετά, αυτή είναι ανεπιθύμητη άγρα πελατών. Και αυτό είναι σοβαρό παράπτωμα. Υπάρχουν σοβαρά παραπτώματα. Αλλά τι γίνεται. Ο κόσμος, ο ανυποψίαστος, απαντά και με το δίκαιο του, διότι δεν μπορεί να είσαι υποψιασμένος. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είναι επί επιστημονικής. Ας υποψιαστούμε επιτέλους ότι η τεχνολογία έχει και παγίδες. Ας το υποψιαστούμε για να μην πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Άρα αυτοί οι αριθμοί είναι 73-33 και 72-22. Όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω αριθμούς στα δημοσίευματα, δεν ξέρω εγώ που τα βρήκα. Μπορεί να πήραν κάτι τέτοιο, να πήραν από προσωπικά μηνύματα να τα πήραν αυτά. Ωραία, εφόσον ναι, τα διερευνούμε μέχρι να καταλήξουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Και πού τηλεφωνάνε οι πολίτες που παραπλανούνται σε εσάς? 14-29. Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή να μην χρεωθείτε άδικα τόσα ευρώ, γιατί είναι κρίμα στις μέρες που ζούμε να παίρνουν κάποιοι επιτίδιοι τόσα χρήματα. Ευχαριστούμε, κύριε Δρουσότη. Εδώ με τον εκπρόσωπο. Παρακαλώ. Κάτι άλλο, ναι. Υπήρχαν περιπτώσεις που είναι μερικές εκατοντάδες τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα που θα έρχεται ο λογαριασμός. Α, το έπαθαν εδώ Κύπροι, συμπολίτες μας. Βεβαίως. Που έπεσα σε αυτή την παγίδα και πλήρωσαν εκατοντάδες ευρώ. Εκατοντάδες, μάλιστα. Μέχρι το τέλος του μήνα που θα έρθει ο λογαριασμός και θα τον αντιληφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αν κάποιοι από εσάς το έχετε πάθει, καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και τους πολίτες για να μην